Λοιπόν, θα πάω τώρα στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θα πω καλησπέρα στον Υφυπουργό, τον Θόδωρο τον Καράγλου, ο οποίος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλησπέρα κύριε Λαζάρου, σε εσάς, συνεργάτες, όλους τους τηλεθεατές. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να ρωτήσω τι εικόνα έχετε αναφορικά με την κατάσταση η οποία επικρατεί στο φαινόμενο του κοροναϊού, κύριε Καράγλου. Και βεβαίως τώρα με τι τρόπο συμβάλλει το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στην πρόληψη εξάπλωσης του ιού, έλατε. Κοιτάξτε, εφαρμόζουμε τις κεντρικές οδηγίες. Είναι μια περίοδος που αυτοί που έχουν το πάνω χέρι είναι οι γιατροί, είναι οι ειδικοί, είναι οι δημοξιολόγοι. Αυτοί δίνουν τις οδηγίες και αυτές υποχρεωνόμαστε να ακολουθήσουμε όλοι μας. Είτε μιλάμε για φορείς, είτε μιλάμε για μεμονωμένους πολίτες. Αν σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, αν δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό την εφαρμογή όλων των οδηγιών που μας δίνουν οι γιατροί, θεωρώ ότι θα περιορίσουμε όσο το περισσότερο γίνεται το κακό. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν πόλεμο, έναν πόλεμο με έναν ύπουλο εχθρό, όπως είναι ο κορονοϊός, σε έναν αόρατο εχθρό που όμως στέκουμε στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού, είναι ένας αόρατος εχθρός που όμως δεν είναι ανίκητος. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται όλοι μας, με σοβαρότητα, ακολουθώντας όλες τις κεντρικές οδηγίες, να δώσουμε τη μάχη με αισιοδοξία και με χαμόγελο ότι θα είναι μια μάχη, ένας πόλεμος που θα κερδίσουμε. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, τελευταία ενημέρωση μόλις ήρθε 5 νεκροί μέχρι στιγμής, 387 τα επιβεβαιωμένα κρούσματα και κλείνουν τα σύνορα σε πολίτες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Νέο μέτρο και αυτό. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα, κύριε Λεγκάρο. Δυστυχώς δεν είμαστε στο τέλος. Αν θέλετε, είμαστε στην αρχή της εμφάνισης αυτού του φαινομένου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μας, το τονίζω αυτό και στέκομαι σε αυτό, γιατί τις προηγούμενες μέρες δείξαμε μια ιδιαίτερη χαλαρότητα, ειδικά εμείς οι Θεσσαλονικείς. Θα πρέπει να ακούμε στο ύψος των περιστάσεων, να ακούμε με σεβασμό και με απόλυτη προσήλωση και προσοχή να εφαρμόζουμε τις ειδικές οδηγίες και όλα θα πάνε καλά. Σε ό,τι αφορά, κύριε Καράογλου, τώρα θα ρωτήσω εγώ τις ημιαστικές, περιαστικές περιοχές της περιφέρειας και όχι μόνο τα αστικά κέντρα, εκεί τι πρόληψη υπάρχει. Εντάξει, με τις πόλεις γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν αυτά, αλλά στην περιφέρεια όπου εκεί ο πληθυσμός ακροβολίζεται σε μικρότερα χωριά, σε μικρότερες κομοπόλεις, εκεί τι γίνεται. Εκεί μπορεί να ελεγχθεί όπως ελέγχεται σε μια πόλη όπως μπορεί σας να ελεγχθεί. Μπορεί να ελεγχθεί. Προσέξτε, την προηγούμενη εβδομάδα έκανα μια περιοδία στη Χαλκιδική και είδα σημεία και θέατα. Είδα να είναι κλειστά τα καφέ και να είναι τα καφενεία τίνκα από παππούδες οι οποίοι κάτι άλλο παρέμβαση. Σε κάτι τέτοια φαινόμενα αναφέρομαι, κύριε Υπουργέ, να είσαστε σε ναι. Τώρα έχουν κλείσει όλα παντού. Υπάρχουν και αυστηρές ποινές, αυστηρότατες και να το γνωρίζουν όλοι. Και οι μεμονωμένοι πολίτες αλλά και οι επιχειρηματίες των χώρων εστίασης, των χώρων διασκέδασης, των καφενείων, έτσι, ότι δεν μπορούν σε βάρος της δημόσιας υγείας να ρυψοκινδυνεύει την υγεία του κόσμου για να ανοίξουν το μαγαζί τους. Η πολιτεία θα λάβει μέσα και για αυτούς, και για τους επαγγελματίες, και για τους επιχειρηματίες, και για τους εργαζόμενους, για όλους. Αυτό όμως προέχει, το ανώτερο αγαθό όλων είναι η δημόσια υγεία. Και αυτήν οφείλουμε να προστατεύσουμε συνειδητά και με κάθε προσοχή που επιβάλλουν οι περιστάσεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, κύριε Υπουργέ, τι άλλο θεωρείτε ότι είναι σημαντικό, το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος με βάση τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, θα συνεχίσουν να υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες και άλλα μέτρα, βλέποντας και την εξέλιξη του πράγματος. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του ήταν σαφέστατος. Είναι μπροστά μας, ακούμε, πολλές ημέρες και πολλά προβλήματα. Εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε έτσι ώστε όπως κάναμε μέχρι τώρα να είμαστε μπροστά πριν από τον ιό, να φροντίσουμε να παίρνουμε τα μέτρα τα οποία πρέπει να πάρουμε, επιβάλλονται, για να μην χάσουμε την μπάλα, όπως έτσι για παράδειγμα με την Ιταλία και την Ισπανία. Σε αυτή τη φάση είμαστε καλά σχετικά, όσο μπορεί να πει κανείς την έκφραση αυτή, καλά, κατά τις συνθήκες που ζούμε. Όμως επαναλαμβάνω, γιατί μπροστά μας είναι τα δύσκολα, ό,τι μέτρο χρειαστεί να το πάρουμε, θα το πάρουμε. Από αύριο υπάρχει ένα νέο κλείσιμο, κάποιοι νέοι περιορισμοί σε σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων. Βλέποντας και κάποιες, ανάλογα θα πράξουμε. Θα μου δώσετε, σας παρακαλώ, τη δυνατότητα να σας θέσω και ένα-δύο ερωτήματα αναφορικά και με το μεταναστευτικό, διότι με την έξαρση του κορονοϊού το ξεχάσαμε αυτή την ιστορία.
κύριε Υπουργέ, και ρωτώ τι πρόκειται να συμβεί τελικώς. Είχαμε δύο ανοιχτά μέτωπα στα νησιά, με τα κλειστά κέντρα φιλοξενίας και βεβαίως τα ελληνοτουρκικά σύνορα με τις προσπάθειες εισβολής από λάθρομετανάστες. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Να δώσω κάποιες απαντήσεις. Να πω καταρχήν ότι την προηγούμενη Τρίτη ήμουνα στο Εύρο, στο Βόρειο Εύρο, και είχα τη δυνατότητα να επισκεφθώ ακριβώς τα σύνορα, το κερσαίο πέρασμα των Καστανιών και που γινόντουσε για τα επεισόδια όλες τις προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη, όταν έκανα και εγώ την επίσκεψη, τα πράγματα ήταν ήρεμα, γιατί θυμίζω την προηγούμενη Δευτέρα ο πρόεδρος Ερντογάν είχε μεταβεί στις Βρυξέλλες. Και την Τρίτη ήταν να δείξει ακόμη το καλό του πρόσωπο και δεν έσπρωχνε τους δυστυχισμένους αυτούς μετανάστες, τους δυστυχισμένους αυτούς ανθρώπους, για να κάνουν επεισόδια. Αυτό που θέλω να καταθέσω είναι το εξής. Εμείς πήγαμε εκεί για να δώσουμε κουράγιο και δύναμη στους ηρωικούς ακρίτες, στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, τους πολίτες της περιοχής, και τελικά πήραμε κουράγιο εμείς. Τα σύνορά μας είναι απροσπέλαστα, με αφορμή τα γεγονότα. Είναι και κάποια συνδρομματικά, οχυρωματικά έργα που έπρεπε να έχουν γίνει και γίναν έστω και τώρα, έστω και καθυστερημένα. Από εκεί λοιπόν δεν περνάει κανένα. Τα σύνορά μας θα προφυλάσσει τα κερσαία με τον καλύτερο τρόπο ο στρατός μας, η αστυνομία μας, οι πυροσβέστες που είναι και αυτή την πρώτη γραμμή του αγώνα και δεν πρέπει να τους αδικούμε. Και βεβαίως υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα, όπως λέμε στην στρατιωτική ορολογία, το ηθικό είναι ακμαιότατο και στους πολίτες της περιοχής. Άρα λοιπόν από εκεί πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα σχέδια του πρόεδρου της Τουρκίας, του Ερντογάν, να σπρώξει τις εκατοντάδες χιλιάδες αυτούς τους επιτυχημένους ανθρώπους να εισβάλλουν για την ουσία για εισβολή πρόσφατο στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν. Σε σχέση με τα νησιά, φαίνεται ότι και εκεί ίσως πιέστηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει το ρεύμα που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να ελπίζω ότι σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά με τα παζάρια που έχει συνηθίσει να κάνει, τα ανατολίτικα παζάρια, θα πάρει αυτά τα οποία ελπίζει και που διεκδικεί. Θυμίζω ότι η Τουρκία έλεγε ότι για 2 εκατομμύρια μετανάστες πήραμε 6 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε 9 εκατομμύρια μετανάστες. Θέματα βέβαια είναι αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται ότι έχει κάτω από 4 εκατομμύρια, γύρω στα 3,7 εκατομμύρια υπολογίζει. Άρα ζητούνται τα μαλλιοκεφαλά του. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται διαπραγματεύσεις. Ελπίζω μέχρι 26 Μαρτίου που είναι σύνοδος κορυφής να έχουν καταλήξει, έτσι ώστε να σταματήσει από την πλευρά αυτή η πίεση που και η εκμετάλλευση που προσπαθούσε να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν σε βάρος των μεταναστών και βέβαια υπέρ της χώρας του, παίρνοντας τα ανάλογα χρήματα που διεκδικούσε. Ακόμη να πω ότι το πρόβλημα το οποίο σε εμάς υπάρχει και σε όλες τις χώρες του κόσμου υπάρχει σε σχέση με τον κορονοϊό, μέχρι τώρα ήταν φανερό ότι προσπαθούσε να το κρατήσει κρυφό ο Ερντογάν στην Τουρκία. Ακριβώς τώρα, εδώ. Ακριβώς γι' αυτό σας έθεσα το ένα ερώτημα πίσω από το άλλο. Για να έρθω να τα συνδέσω τώρα. Τώρα φαίνεται ότι δεν μπορεί να το κρατήσει κρυφό, γιατί πριν από λίγο ακούσαμε ότι αναγκάστηκε όλες τις στρατιωτικές ακαδημίες και όλα τα γυμνάσια τα οποία έχει ο στρατός του, η αεροπορία, το ναυτικό του, να τα αναστείλει, να τα ακυρώσει. Καταλαβαίνετε το λόγο γιατί. Προφανώς τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και μιλάμε για μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει δύο ανοιχτά στρατιωτικά μέτωπα. Άρα όφιλε να κάνει αυτές τις ασκήσεις. Ένα στη Συρία, στην Ιδλίμ και ένα στην Λιβύη. Και παρόλα αυτά ανέστηκε όλες τις στρατιωτικές ασκήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα αυτό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Όσο και αν προσπαθήσει να το κρατήσει, αν δεν ληφθούν τα σοβαρά μέτρα που χρειάζεται και με τη λογική του ότι κορώνια με άρωμα λεμονάκι είναι το καλύτερο φάρμακο, αυτά που γελάει η ανθρωπότητα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Τώρα όμως, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου, διότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στη χώρα μας, ο οποίος έχει φτάσει τους τελευταίους 2 μήνες στη χώρα μας, και μάλιστα έχει φτάσει από την Τουρκία. Και όπως είπατε πολύ σωστά εσείς, ο Ερντογάν τα έκρυβε τα κρούσματα. Μήπως έχουμε την ηθική υποχρέωση να τους εξετάσουμε όλους, διότι αν δεν το κάνουμε και υπάρχουν κρούσματα, θα μετατραπούν τα κέντρα φιλοξενίας σε υγειονομικές βόμβες. Σε βόμβες θανάτου, να το πω καλύτερα, όχι σε υγειονομικές βόμβες. Ναι, πρέπει ο κάθε ένας που κάνει ένα ταξίδι ή γύρισε από ένα ταξίδι από μια χώρα να κρατάει από μόνος του τα στοιχειώδη μέτρα αυτοπροστασίας του και αν είναι δυνατόν από μόνος του προληπτικά για 14 ημέρες
να αυτοκαλωρίζεται στο σπίτι. Στους μετανάστες αναφέρομαι που έρχονται από Τουρκία, όχι αυτούς που έρχονται, όχι τους αξιδιώτες. Ναι, υπάρχει όμως, πριν από λίγο κοιτούσα στο ίντερνετ, ότι χθες γίναν κάποια επεισόδια όταν ένα αεροπλάνο από το Μάντσεστερ κουβάλισε ποιητές στην Κύπρο και οι Κύπροι ποιητές, οι Έλληνες ήταν. Και η Κύπρος δεν δεχόταν να ακουβαστούν. Τελικά όταν δήλωσε αδυναμία να συνεχίσει το ταξίδι του πιλότος, αναγκάστηκαν να τους κατεβάσουν και τους πήραν όλους και τους 35 και τους πήγαν σε μια κατασκήνωση που ήταν κλειστή στο όρος Τρόοδος, όπου θα μείνουν κλεισμένοι για 14 ημέρες. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτό. Για να μην φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, γιατί δεν ξέρω αν οι δομές αυτές μπορούν να επαρκέσουν για τους χιλιάδες των Ελλήνων φοιτητών, εργαζομένων σε άλλες χώρες που θα θέλουν να γυρίσουν, καλό θα ήταν όποιος γυρίζει από το εξωτερικό να μπαίνει αυτό που είπε η κυβέρνηση 14 ημέρες σε αυτό το περιορισμό, έτσι ώστε αν τυχόν υπάρχει κάποιο κρούσμα να μην μπορέσει να μεταδοθεί. Όχι, το ερώτημά μου, κύριε Υπουργέ, αφορούσε στους μετανάστες που έρχονται από την Τουρκία, αυτούς τους λάθρο μετανάστες, αυτούς που φτάνουν με τα βαρκάκια από το Αιγαίο ή που μπόρεσαν και μπήκαν από τον Εύρο πριν σφραγίσουμε τα σύνορα. Εδώ μήπως έχουμε θέμα. Ναι, γίνεται έλεγχος για όλους αυτούς, δεν έχει σταματήσει αυτή η διαδικασία. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι ανοιχτή και θέλω να πιστεύω ότι αν υπήρχε τέτοιο κρούσμα, θα εντοπιζόταν και θα γινόταν τα δέοντα. Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής δεν έχει φανεί τουλάχιστον. Το λέω αυτό διότι βλέπετε στην ίδια πόλη ζούμε, κύριε Καραόγλου, στην ίδια πόλη κυκλοφορούμε. Τους βλέπετε τους ανθρώπους αυτούς. Δεν έχουν σπίτι για να μείνουν σπίτι όταν καλή κυβέρνηση μείνεται σπίτι. Κυκλοφορούν συνεχίζουν. Είναι μια υγειονομική βόμβα, είναι μια δυνάμει υγειονομική βόμβα και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε σχέση με την επαφή μας με τους ανθρώπους αυτούς. Μάλιστα. Έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά στην κατασκευή των κλειστών κέντρων φιλοξενίας στα νησιά, κύριε Καραόγλου. Ήδη 450 περίπου από την Λέσβο έχουν φύγει από το λιμάνι της Μυτιλίνης και έχουν πάει στη Μαλακάτσα, όπου υπάρχει μια ανάλογη κλειστή δομή. Και όσοι άλλοι έχουν, που βλέπετε ότι έχουν σταματήσει τώρα οι ροές σε ό,τι αφορά και τα νησιά, γίνεται μια προσπάθεια, θα ξεκινήσουν εργασίες στην περιοχή που υπέδειξε ο Δήμος Συνδικής, ο Δήμος Σιδηροκάστρου, που υπέδειξε το Σιδηρόκαστρο, είναι προς τιμή του Φώτου Δομοξίδη, του Δημάρχου, του φίλου μου, που ως απόστατος αξιωματικός στρατού, μαζί με τους επικεφαλείς των άλλων παρατάξεων, έδωσε το καλό παράδειγμα και αποφάσισαν σε ποιο σημείο να πρέπει να γίνει η δομή αυτή χωρίς να ενοχλεί τους κατοίκους. Λοιπόν, θα γίνουν και εκεί εργασίες, ίσως να υπάρχει και μια δεύτερη κλειστή δομή. Μάλιστα. Κύριε Καραόγλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ τον Υπουργό Μακεδονίας Ράκης.